Γεια σας. Σήμερα θα δούμε τους τρεις εφαρμοσμένους τρόπους έγκυρης προσυσμικής ειδοποίησης από τους οποίους οι δύο απαγορεύτηκαν από τα τροκτικά σε Ελλάδα και Κίνα πριν από χρόνια ενώ ο τρίτος εφαρμόζεται ήδη στο Μεν Μεξικό από το 1991 πρόσφατα δε και σε άλλες δύο χώρες. Είναι απαραίτητο αρχικά να τονίσουμε ότι έχει αποδειχθεί τουλάχιστον από το 2011 ότι το μάγμα διεγείρεται από διαστημικό ηλεκτρισμό που τον μετρούν οι δορυφόροι. Ο πιο απλός και δωρεάν τρόπος είναι η συνεννόηση των κατοίκων μιας περιοχής ώστε να προσέχουν σημάδια κυρίως από πολλά ζώα τα οποία ηλεκτρισμένα ανησυχούν ταυτόχρονα αλλά και άλλα όπως φαίνονται στον πίνακα του κορυφαίου αλτρουιστή ή άπονα καθηγητή Μωτόζη Έβγαλε μάλιστα και βιβλίο για παιδιά. Αυτός ο τρόπος εφαρμόστηκε με επιτυχία στην Κίνα το 1975 και σώθηκαν πολλές χιλιάδες, πράγμα που ενόχλησε τα τροκτικά, τα οποία τον απαγόρευσαν από την επόμενη χρονιά. Αφού τον διαστημικό ηλεκτρισμό τον μετρούν δορυφόροι και ραδιοτηλεσκόπια, ένας αλτρουιστής Έλληνας αστρονόμος που μελετούσε τα σήματά τους πρόβλεψε σεισμό, και αμέσως τα τροκτικά του απαγόρευσαν να το ξανακάνει. Πάμε στον τρίτο τρόπο που αλτουριστές τριών χωρών κατάφεραν να τον επιβάλλουν στις χώρες τους. Στηρίζεται στο εξή φαινόμενο, γνωστό σε αρκετού από παλιά και εξηγημένο πρόσφατα. Όταν ο αόρατος διαστημικός ηλεκτρισμός συγκρουστεί με αυτόν του μάγματος, προκαλεί στο έδαφος έκρηξη, η οποία οθεί το χώμα γύρω της σαν ελαττήριο προ όλες τις Αυτή την αρχική και όχι πολύ επικίνδυνη δόνηση, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν την καταλαβαίνουν. Αλλά μπορούμε να έχουμε απλά γεώφωνα στο έδαφος, δηλαδή ειδικά καρφιά με ηλεκτρόδια, και αυτά συνδεδεμένα με έναν υπολογιστή για να μα ειδοποιεί έγκαιρα, πριν φτάσει η επόμενη επικίνδυνη δόνηση. Το σχετικό πρόγραμμα το προσφέρει δωρεάν η IBM, αλλά τα τροχτικά το αποσιοπούν για να τραβάνε συνέχεια κονδύλια. Μόλις σταματήσει η διάδοση της αρχικής δόνησης, το τεράστιο κύλωμα που έχει σχηματιστεί καταραίει και προκαλείται έτσι νέα δόνηση που μεταδίδεται εγκάρσια προς όλες τις κατευθύνσεις και είναι αυτή που δονεί τα κτίρια. Στο Μεξικό, όπου εφαρμόζεται η έγκαιρη προσεισμική ειδοποίηση με σιρήνες από το 1991, γίνονται δύο φορές το χρόνο ασκήσεις ετοιμότητας και όλοι βγαίνουν αμέσως έξω, ακόμα και αν έχει αρχίσει η δόνηση, που σε πολύ δυνατούς σεισμούς θέλει συνήθως μερικά λεπτά ώσπου να προκαλέσει μεγάλες μιές. Πρόσφατα, άλλες δύο χώρες υιοθέτησαν το σύστημα του Μεξικού, το Περού και η Κίνα. Έστω και ένα άτομο επιρροή, αν μάθει τη δυνατότητα, μπορεί σύντομα να εφαρμοστεί και εδώ. Καλή διασωστική επιτυχία.